Λοιπόν, είμαι ο Στέφανος Οξενάκης. Τα τελευταία 4 χρόνια γράφω βιβλία και κάνω ομιλίες. Από το πρωί που σηκώνομαι, γυμνάζομαι, διαβάζω, γράφω, παρατηρώ, κάνω ερωτήσεις και τις απαντώ. Το παρατηρώ είναι από μόνο του μία full-time απασχόληση. Το ότι βλέπουμε δεν πάει να πει ότι παρατηρούμε. Θυμάμαι παλιά στο βιβλίο της Τετάρτης Δημοτικού, στην αρχή στη φυσική, έλεγε ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι βλέπουν. Σχεδόν όλοι οι άνθρωποι βλέπουν. Λίγοι όμως παρατηρούν. Οπότε είμαι πια, προσπαθώ τουλάχιστον να είμαι σε στιγμή και να βλέπω, να παρατηρώ και να καταγράφω αυτό που γίνεται. Γιατί συνήθως είμαστε εκεί, αλλά δεν είμαστε εκεί. Οπότε εμένα μου πήρε πολλά χρόνια να μάθω σε μεγαλύτερο βαθμό από ότι όχι να είμαι εκεί. Είμαι σε μεγάλο βαθμό στο τώρα. Και βλέπω, καταγράφω πράγματα τα οποία πια παλιά δεν έβλεπα. Κοίταζα, αλλά δεν τα έβλεπα. Οπότε πριν από 2-3 μέρες είχα ένα μάστορα στο σπίτι που είχε έρθει να μου φτιάξει την καραζόπορτα. Είχε χαλάσει την καραζόπορτα, οπότε έφερε και το γιο του. Ο τύπος ήταν καμιά 45 χρονών, γιος του περίπου 15-16, του μάθαινε τη δουλειά. Και ο γιος τον άκουγε, βοηθούσε και κάποια στιγμή είδα ότι ο μπαμπάς του είχε σκονιστεί λίγο το μπουφάν του. Και είδα ότι ο γιος του έσπευσε δίπλα στον μπαμπά του για να τον ξεσκονίσει. Και αυτή τη στιγμή κράτησε κάποια κλάσματα δευτερολέπτου. Αλλά είχε μέσα πάρα πολλά συναισθήματα. Είχε αγάπη και φροντίδα, είχε νιάξιμο και ενδιαφέρον. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ από αυτή την κίνηση του πιτσιρικά. Αυτό παλιά δεν το έβλεπα. Θα υπήρχε, δεν θα το έβλεπα, δεν το παρατηρούσα, δεν το κατέγραφα και δεν θα ένιωθα αυτά τα οποία συνεπακόλουθα ένιωσα εκείνη την ημέρα. 1η 12 του 1998 έχω πάει σε μία διαφημιστική εταιρεία. Ήμουν διαφημιστής για πολλά χρόνια. Είχα μία μεγάλη διαφημιστική εταιρεία. Οπότε πήγαμε σε έναν πελάτη μας να το κάνουμε μία παρουσίαση. Ήταν 1η 12 του 1998. Ήμουν εγώ στο βήμα και μιλούσα. Και κάποια στιγμή την ώρα που μιλούσα, ξαφνικά από το πουθενά κόπηκε η φωνή μου. Και την ώρα που μιλούσα, ξαφνικά άρχισε να βγαίνει αέρας από το στόμα μου και να μην μπορώ να αρθρώσω τις λέξεις που για 30 χρόνια είχα μάθει να αρθρώνω. Τέλος πάντων, γύρισα σπίτι, νόμιζα ότι ήταν κάτι νευρικό, πήγα να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ. Λέω: αύριο θα έρθει η φωνή μου. Ήρθε το αύριο, αλλά δεν ήρθε η φωνή μου. Και πέρασαν αρκετές μέρες, όπου περνούσαν οι μέρες, ερχόταν το αύριο και δεν ερχόταν η φωνή μου. Άρχισα να ανησυχώ. Και είναι κάποια πράγματα που τα θεωρούμε δεδομένα και δεν είναι δεδομένα, όπως το ότι θα ανοίξω το στόμα και θα βγαίνει η φωνή μου, ότι θα πέσω να κοιμηθώ και θα με πάρει ο ύπνος, και είναι πράγματα τα οποία κακώς τα θεωρούμε δεδομένα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο. Πάω στο γιατρό λοιπόν, ήταν ο Ριλάς, εξέτασε τις φωνητικές χορδές, μου είπε ότι οι φωνητικές χορδές είναι μια χαρά και κανονικά θα έπρεπε να μιλάω, αλλά έλα που εγώ δεν μπορούσα να μιλάω. Τέλος πάντων ξεκίνησα, ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία και λογοθεραπεία ταυτόχρονα για να επανέλθει σιγά σιγά η φωνή από τις φωνητικές χορδές που μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα είχα να τονίσει. Και δουλεύοντας με ψυχοθεραπεία, κατάλαβα ότι ήταν ο συνήθως κάτι το οποίο με είχε πονέσει πάρα πολύ, με είχε ενοχλήσει, με είχε στεναχωρήσει και με είχε στεναχωρήσει τόσο πολύ που είχε κοπεί η φωνή μου. Επειδή συνηθίζω να επικοινωνώ πολύ, με είχε χτυπήσει την ευαίσθητη χορδή μου, στην αχίλιο πτέρνα που λένε. Και ένας φίλος γιατρός, ο οποίος κλασικός γιατρός, μου είπε ότι αν ήμουν μεγαλύτερο σε ηλικία και η υγεία μου ήταν πιο επιβαρημένη, θα ήταν έμφραγμα. Ήταν κάτι που με στενοχώρησε τόσο πολύ που μου κόπηκε η φωνή μου. Πήρε περίπου 7 μήνες να επανέλθει η φωνή. Εννοείται στο 7 μήνο αυτό είχα τρελαθεί, δηλαδή έλεγα ότι αν δεν μπορώ να μιλήσω θα φουντάρω από κάποιο παράθυρο, δεν ξέρω. Σιγά σιγά στον 3ο-4ο μήνα άρχισε σιγά σιγά να επανέλθει τη φωνή μου. Το μόνο πράγμα που μπορούσα ήταν να ψιθυρίσω. Για 7 μήνες το μόνο πράγμα που μπορούσα να κάνω ήταν. Και ο κόσμος, οι φίλοι μου προσπαθούσαν μέσα από το ανοιγό κλίμα των στόματος ή όταν είχαν πολύ κοντά το αυτί τους σε μένα να με ακούσουν. Τέλος πάντων, τον Ιούνιο του 1999 ξαναήρθε η φωνή μου και ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος. Είχα πάρει πολλά μαθήματα. Είχα πάρει ένα πολύ μεγάλο μάθημα ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο, ούτε καν η φωνή μου, οπότε ήμουν πάρα πολύ χαρούμενος που μπορούσα να μιλήσω. Και είχα πάρει και ένα πολύ σημαντικό μάθημα ότι δεν μπορούν όλοι να είναι ευχαριστημένοι από τη ζωή μου. Κάποιοι θα είναι ευχαριστημένοι, κάποιοι δεν θα είναι ευχαριστημένοι. Και είχα στεναχωρηθεί πολύ για κάτι το οποίο είχε ελεγχθεί για μένα, το οποίο δεν μπορούσα να αντικρούσω, δεν μπορούσα να αποδείξω ότι δεν ήμουν ελέφαντας.
Και όπως λέει και ο Ηλίας ο Νατζέμι, ο φίλος μου, το να θέλεις να τους έχεις όλους ευχαριστημένους είναι συνταγή για αρρώστια. Αρρώστησα και μάθα. Ξέρεις, το πάθημα είναι εγγυημένο. Το μάθημα δεν είναι. Το μάθημα είναι επιλογή. Όλοι θα πάθουμε, δεν θα μάθουμε όλοι. Θυμάμαι διάφορα πράγματα που μου συνέβαιναν τότε και με πονούσαν πάρα πολύ και η αλήθεια είναι ότι από μικρός είχα μια τάση να παίρνω τα μαθήματα μέσα από τα παθήματα. Ήτανε λύκειο, πρέπει να ήταν πρώτη λυκείου και ο καθηγητής των μαθηματικών και της γεωμετρίας έβαλε μια πάρα πολύ δύσκολη απόδειξη για μια πολύ δύσκολη άσκηση για απόδειξη, γραμμική γεωμετρία. Έπρεπε να αποδείξουμε κάτι. Ήταν πολύ δύσκολη άσκηση. Ήμασταν γύρω στα 30 παιδιά στην τάξη. Και κάποια στιγμή είχα βρει την απάντηση ή θεωρούσα ότι την είχα βρει. Ήταν πολύ δύσκολη και δεν σήκωσε κανένας άλλος το χέρι. Αλλά δυστυχώς δεν σήκωσα ούτε εγώ το χέρι. Ή ευτυχώς. Κόλωσα. Λέω ρε παιδί μου, μήπως δεν είναι σωστή η απάντηση. Και δεν σήκωσα το χέρι. Ο καθηγητής έδωσε την απάντηση. Ήταν πολύ δύσκολη η απάντηση. Ήταν αυτή που είχα στο μυαλό μου. Πόνεσα τόσο πολύ που από τότε υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι όταν είναι ανάμεσα στο να κάνω ή να μην κάνω κάτι θα το κάνω. Είναι τεράστιος ο πόνος να έχεις βρει τη λύση και να μην την πεις. Είναι τεράστιος ο πόνος να θέλει να κάνει κάτι η ψυχή σου και να μην το κάνεις. Είναι τεράστιος ο πόνος του να θες να πεις ή να είσαι κάτι το οποίο είσαι ο μόνος που απαγορεύει στον εαυτό σου να μην το κάνει. Οπότε από τότε ορκίστηκα τουλάχιστον να προσπαθώ να είμαι ο εαυτός μου και να κάνω αυτό το οποίο το μέσα μου ορίζει ότι είναι σωστό. Δεν είμαι σίγουρος αν το skill ή το ταλέντο του να παίρνω τα μαθήματα ήταν και λίγο έμφυτο ή προέκυψε και ασκήθηκε στην πορεία. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι σίγουρος, είναι λεπτή γραμμή ανάμεσα στο ένα και στο άλλο. Το μόνο για το οποίο είμαι σίγουρος, ότι μου έχει γίνει συνήθεια από μικρός, όταν κάτι συμβαίνει, να ρωτιέμαι γιατί συμβαίνει και να επιδιώκω να πάρω το μάθημα ή να απαντήσω στην ερώτηση για ποιο λόγο έχει συμβεί. Όταν συμβαίνει κάτι ή μπορώ να τσακωθώ με τον εαυτό μου και όλο τον κόσμο επειδή συνέβη ή μπορώ να κάνω κάτι για αυτό το οποίο συνέβη και το μόνο πράγμα που επηρεάζει στη ζωή αυτή μου είναι ο εαυτός μου και οι δράσεις μου. Οπότε νομίζω από πολύ νωρίς έχω μάθει να συνειδητοποιώ το μόνο πράγμα που ελέγχω είναι ο εαυτός μου και να κάνω το καλύτερο δυνατό που μπορώ υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Ο δικός μου, ένας από τους μέντορές μου, ο Ρόμπιν Σάρμα, μας έλεγε πάντα «Do your best and let life do the rest». Κάνε το καλύτερο που μπορείς και άσε και στη ζωή, στον Θεό, σε οτιδήποτε πιστεύεις, να κάνει και αυτό το καλύτερο που μπορεί. Αλλά το μόνο που εξουσιάζω είμαι εγώ. Όχι πάντα τις συνθήκες, τις καταστάσεις, τα γεγονότα. Όταν συμβαίνει κάτι, επειδή δεν είμαι ρομπότ, αφήνουμε στο συναίσθημά μου, μπορεί να είναι θυμός, μπορεί να είναι οργή, μπορεί να είναι θλίψη, μπορεί να είναι ζήλια, μπορεί να είναι... Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, αλλά δεν παραμένω εκεί πέρα. Δηλαδή, μετά από πολλά χρόνια ψυχοθεραπείας, λόγω και της αφορμής που πριν από λίγο ανέφερα, έχω μάθει να είμαι σε επαφή με το συναίσθημά μου, αλλά έχω μάθει ταυτόχρονα να μην παραμένω εκεί και αυτό το συναίσθημα, αφού έρθει να κρυώσει, αφού κάτσει τέλος πάντων, να με βγάλει σε μια δράση. Γιατί ξέρω πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν έρχονται σε επαφή με το συναίσθημα, πάνε κατευθείαν σε μια δράση, αποφεύγοντας το συναίσθημα. Και ξέρω και πολλούς ανθρώπους που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το συναίσθημά τους, μπορούν να το εκφράσουν, μπορούν να το αποτυπώσουν, μπορούν να το μοιραστούν, αλλά παραμένουν χωρίς δράση. Οπότε ο δικός μου ο τρόπος, για μένα τουλάχιστον, είναι ότι έρχομαι σε επαφή με το συναίσθημά μου. Ξαναλέω, δεν είμαστε ρομποτάκια ούτε μηχανάκια. Θα πέσω. Αλλά μετά μου δίνω κάποιο χρονικό διάστημα και αυτομάτως μου δίνω το δικό μου το χέρι για να με σηκώσω. Γιατί συνήθως το πιο σημαντικό χέρι που λείπει για να σηκωθούμε όταν θα έχουμε πέσει είναι το δικό μας το χέρι. Οπότε και συναίσθημα και δράση, αυτή είναι τουλάχιστον η δική μου συνταγή. Μου πήρε αρκετά χρόνια για να μάθω να δέχομαι βοήθεια, να ζητάω ή να αποδέχομαι βοήθεια. Και το να μάθω να αποδέχομαι βοήθεια από τους τριγύρω μου είναι αυτοεκτίμηση. Αυτοεκτίμηση για μένα δεν είναι πια ότι θα πάω να τα καταφέρω όλα μόνος μου. Ποτέ κανένας δεν κατάφερε κάτι μόνος του. Από την άλλη, αν δεν στηρίξω εγώ τον εαυτό μου, δεν θα με στηρίξει κανένας. Δηλαδή, για να επιλέξω να βοηθηθώ από την Άννα, από τον Μπάρη, από κάποιο φίλο γνωστό ή όχι,
πρέπει πρώτα να έχω επιλέξει εγώ να βοηθήσω τον εαυτό μου. Γιατί αν δεν βοηθήσω τον εαυτό μου, δεν θα αποδεχτώ και βοήθεια. Οπότε, για μένα είναι το να βοηθάω τον εαυτό μου είναι απαραίτητη, αλλά όχι ικανή συνθήκη που λέγαμε στα μαθηματικά παλιά. Δηλαδή, εάν δεν βοηθήσω τον εαυτό μου, δεν θα μου βοηθήσει κανένας. Αλλά αν πάλι πάω να βοηθήσω μόνο εγώ τον εαυτό μου, χωρίς να δεχτώ να πάρω βοήθεια, τελικά δεν θα βοηθηθώ. Οπότε, να βοηθάω τον εαυτό μου, αποδέχομαι τις αδυναμίες, να του δώσω χείρα βοήθειας, να δεχτώ να πάρω βοήθεια από άλλους, αυτό είναι πραγματικά αυτοφροντίδα, είναι αυτοαγάπη. Είναι ένας συνδυασμός όπου ο καθένας πρέπει να βρει το δικό του συνδυασμό, αυτό που του δουλεύει μέσα του. Όσον αφορά το άγχος, επειδή υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση γύρω από το άγχος, θεωρώ το άγχος μια πάρα πολύ, στην υπερβολή του, μια πάρα πολύ κακή συνήθεια η οποία τρώει τις άρκες μας. Διαβάζα τις προάλλες ένα πολύ ωραίο βιβλίο, λέγεται Απάντηση, εκδόση Βίσκος, και έλεγε μια έρευνα, επικαλείται το βιβλίο μια έρευνα, σύμφωνα με την οποία το 80% των ασθενειών προκαλούνται και από άγχος. Το 80% των ασθενειών προκαλούνται και από άγχος, δεν λέω μόνο από άγχος. Οπότε το άγχος είναι και μια καραμέλα για την οποία ουσιαστικά ευθύνομαι και εγώ, έτσι. Υπάρχει ένα δημιουργικό άγχος το οποίο θα με βγάλει στη δράση για να κάνω κάτι καλύτερα. Όσο δεν βγαίνω στη δράση, είναι λογικό να αγχώνομαι γιατί πάω να κοιμηθώ το βράδυ και ξέρω ότι δεν έχω κάνει το καλύτερο που μπορώ για αυτό το οποίο έχω να λύσω. Το άγχος είναι και αυτό μια επιλογή. Μπορεί να είναι υποσυνείδητη επιλογή, αλλά είναι μια επιλογή. Αγχώνομαι επειδή έχω ανθρώπους οι οποίοι αγχώνονται τριγύρω μου και όχι ανθρώπους οι οποίοι είναι στη λύση, στη δράση, στην κίνηση. Αγχώνομαι, μπορεί να αγχώνομαι επειδή βλέπω 2-3 ώρες δελτία ειδήσεων και τα δελτία ειδήσεων να μας είναι οτιδήποτε πιο δύσκολο, αγχωτικό υπάρχει. Αγχώνομαι επειδή δεν βγαίνω στη δράση και επειδή μπορεί να έχω ένα θέμα το οποίο έχω να λύσω και να είμαι μήνες ή και χρόνια στην αδράνεια, όπου γι' αυτό το λόγο αγχώνομαι. Αγχώνομαι για πολλούς διαφορετικούς λόγους, αλλά η αιτία του άγχους τις πιο πολλές φορές είμαι εγώ. Και είναι πράγματα τα οποία δεν έχουμε, δεν μας τα έχουν μάθει. Πρέπει να τα βρούμε εμείς διαβάζοντας, ψάχνοντας. Αγχώνομαι γιατί με το που θα ανοίξω το πρωί τα μάτια μου θα πάω κατευθείαν στα social media ή στα δελτία ειδήσεων ή στα κανάλια ή δεν ξέρω που αλλού. Υπάρχουν λόγοι που αγχώνομαι και πρέπει να κάνω εγώ κάτι για αυτούς τους λόγους. Πρέπει σε κάποια προηγούμενη ζωή να ήμουν στοϊκός, γιατί έχω επηρεαστεί πάρα πολύ από τη φιλοσοφία των στοϊκών και δεν έχω κάποιο μότο, αλλά θεωρώ ότι η βάση της φιλοσοφίας της ζωής μας θα έπρεπε να είναι η πραγματικότητα ότι η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη. Δηλαδή, η ζωή είναι ένα πάρα πολύ γρήγορο πέρασμα, το οποίο ποτέ δεν ξέρει κανένας αν αύριο θα του ξημερώσει. Και καμιά φορά όταν τα κουβεντιάζω με φίλους μου που λένε χτύπα ξύλο, λέω δεν έχει χτύπα ξύλο να πεθάνεις, είναι χτύπα ξύλο να μην ζήσεις. Από την ώρα που γεννιέται κάποιος, το μόνο σίγουρο είναι θα πεθάνει, το μόνο σίγουρο είναι δεν θα ζήσει. Και το αντίθετο του ζω δεν είναι το πεθαίνω, το αντίθετο του ζω είναι το δεν ζω. Σε έναν κόσμο που πάρα πολλοί από εμάς ζούμε ζωές, όνειρα, προσδοκίες άλλων ανθρώπων, είναι τεράστιος ο πόνος του να μην είσαι ο εαυτός σου. Οπότε δεν έχω κάποιο μότο αγαπημένο, αλλά όλη η φιλοσοφία μου είναι γύρω από τη φιλοσοφία των στοϊκών ότι η ζωή είναι πάρα πολύ πιο σύντομη από ό,τι νομίζουμε ότι είναι. Δεν ξέρω αν έχω κάποιο συμβουλή να δώσω. Η ζωή μου θα έρθει μέσα από γνώση που θα φέρω στη ζωή μου. Η ζωή μου είναι εδώ που βρίσκεται και βρίσκομαι λόγω αυτών των πραγμάτων που ξέρω. Δηλαδή, η ζωή μου είναι ένα γινόμενο των γνώσεών μου, το οποίο έχει μεταφραστεί ένα γινόμενο των επιλογών μου. Άρα, για να κάνω κάτι το οποίο δεν έκανα, πρέπει να γνωρίζω κάτι το οποίο δεν ήξερα και πρέπει να κάνω κάτι το οποίο δεν έκανα. Από εκεί πέρα, επειδή πιστεύω πάρα πολύ στο συναίσθημα, ο καθένας μας στο τέλος της ημέρας ξέρει αν είναι ο εαυτός του ή όχι. Αν πάει να κοιμηθεί με μια ηρεμία, με μια εσωτερική γαλήνη, με μια εσωτερική, έστω και μικρή ικανοποίηση, ότι ρε παιδί μου, η μέρα αυτή που πέρασε ήταν η δική μου μέρα. Και όταν είσαι μικρός, και πολλές φορές και όταν είσαι μεγάλος, ζεις τη ζωή, το όνειρο κάποιου άλλου. Δηλαδή, ποτέ κανένας μας δεν ξεκίνησε να ζει τη δική του ζωή ή το δικό του όνειρο. Στην αρχή το όνειρό μας, η ζωή μας ήταν των γονιών μας, ήταν των δικών μας ανθρώπων, των τριγύρων μας. Χρειάστηκε πολύ πόνος για να συνειδητοποιήσουμε όσοι συνειδητοποιήσαμε ότι η ζωή αυτή δεν ήταν δική μας και πολύ κουράγιο και πολλά κότσια για να κυνηγήσουμε τη δική μας τη ζωή. Οπότε το να μην ζω τη δική μου τη ζωή είναι ένα
απαραίτητο πρώτο στάδιο από το οποίο θα περάσουμε όλοι, αλλά κάποιοι από εμάς θα παραμείνουμε, μπορεί και ολόκληρη τη ζωή, μπορεί και πολλές ζωές. Και είναι πραγματικά, κάπου είχα διαβάσει, είναι ωραίο, ο μεγαλύτερος πόνος είναι να μείνεις σε αυτός. Το νέμα στη δική μου ζωή, θεωρώ το ψάχνω κάθε μέρα. Κάποιες μέρες το βρίσκω, κάποιες όχι. Περνάω καλά, νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Βοηθάω κόσμο, βοηθιέμαι από κόσμο. Και μέσα μου έχω μια φωνή, η οποία το βράδυ πάω να κοιμηθούμε οι δυο μας, γιατί η σχέση με τον εαυτό μας είναι μια τουλάχιστον διαδική σχέση. Αυτό που λέει more often than not, πιο συχνά από ό,τι όχι, είμαστε καλά μεταξύ μας, εμείς οι δύο που συγκατοικούμε μέσα. Και είναι πολύ σημαντικό να είσαι καλά με τον εαυτό σου, με τη συνείδησή σου, με αυτό που υπάρχει μέσα σου, ο καθένας το ορίζει όπως θέλει. Νομίζω από εκεί πέρα ξεκινάει, και εκεί πέρα ολοκληρώνεται μια όμορφη, γεμάτη, ήρεμη, δημιουργική ζωή. Είναι σίγουρο θα έχουμε δυσκολίες και προβλήματα και εμπόδια, αλλά αν δεν είμαι εγώ εκεί για μένα, δεν θα είναι ποτέ κανένας άλλος εκεί για μένα, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Οπότε μου πήρε πολλά χρόνια και πολλή δουλειά για να μάθω να είμαι εκεί για μένα. Και δεν το έχω καταφέρει και απόλυτα, αλλά ξαναλέω, more often than not, το έχω καταφέρει.